Μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Δυρφήνου Σαπίων, Γιώργο Ψαθά. Κύριε Ψαθά, δύσκολη μέρα σήμερα. Είναι δύσκολη μέρα, εντάξει. Τελειώνει η αισίωση και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ζημιά θεωρώ ότι θα μπορούσε να αποκτηθεί για τα συμπαγές στο δάσος, ήταν πολύ μεγάλη. Όπως ξέρετε, χθες το βράδυ είχαμε κεραυνούς, η φωτιά συγκόκεγε. Δεν ήταν μόνο εδώ, αλλά ήταν και στην περιοχή της Δάφνης των πολιτικών, καθώς επίσης και της Καμερίτσας. Με τη γρήγορη επέμβαση των πυροβολικών δυνάμεων, του Εθνικού Κλιμακίου Ψαχνών, των οχημάτων του Δήμου και της περιφέρειας, η οποία έστειλε μία πολιτόζα, θεωρώ ότι καταφέραμε σε πολύ μικρό χρόνο, γιατί αυτό να υπάρχουν 14 οχήματα της πυροβολικής και 40 πυροσβέστες, να περιοριστεί φωτιά. Ο κύριος Αρχηγός έστειλε ένα πτυτικό μέσω την Αφροδίτη, η οποία θεωρώ ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην κατάσβεση. Κινήθηκαν, υπήρχε πρόταση να κινηθούν και κινήθηκαν δύο καναντέρ προς το σημείο για ένα σούπερ πούμα, αλλά λόγω της καμηλής νέφωσης δεν μπορούσαν να περάσουν την περιοχή της Πάργηθας και από Αγχίαλο. Υπήρχε αδυναμία, γιατί στο μέσο της διαδρομής υπήρχε χαμηλή νέφωση και κεραυνή. Με την μεγάλη παρουσία των επίγειων δυνάμεων, των υδροφόρων της ΛΑΡΚΟ, η οποία ήρθαν πολύ γρήγορα στο σημείο και τους ευχαριστώ, και τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, έγινε δουλειά σοβαρή και από το Εθνικό Κλιμάκιο Ψαχνών και μπορέσαμε να έχουμε μόνο λίγο πεφοδάσιο χαμένο. Σε λίγο θα εκτιμήσουμε την ακριβή έκταση και δεν έχουμε ζημιές σε κατοικίες, παρά το γεγονός σε αγρικίες ήταν πολύ κοντά η φωτιά. Σε κάθε αγρικία υπήρχε και ένα πυροσβεστικό όχημα και καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να μην υποστήσει μια καμία αγρικία, τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Κίνδυνος υπάρχει για κάποιον άλλο κεραυνό που μπορεί να υπάρξει? Εντάξει, κεραυνός μπορεί να υπάρξει και είμαστε σε εγρήγορση, δεν είναι κάτι που μπορεί να το προσδιορίσεις. Μπορεί σε κάθε σημείο. Απλά εδώ πέρα υπήρχε συμπαγές δάσος, υπήρχε πυκνό δάσος, πευκό δάσος, γι' αυτόν τον λόγο επεκτάθηκε γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ.